Παρά το γεγονός ότι η Σαμοθράκη βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε κάποια έργα αποκατάστασης να είναι ήδη δρομολογημένα, φαίνεται πως η γραφειοκρατία για ακόμη μία φορά καλά κρατεί, κάνοντας τις διαδικασίες τρομερά δύσκολες. Ο μηχανισμός του κράτους κινητοποιήθηκε άμεσα με την παρουσία της κυβέρνησης το πρώτο διάστημα μετά τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου να είναι πολύ έντονη. Ωστόσο, ο καιρός περνάει και πέρα από τις μεγαλόπνοες εξαγγελίες και ανακοινώσεις για ένα συνολικό και αναβαθμισμένο σχεδιασμό με βάθος χρόνου και όχι προχειροδουλειές και μπαλώματα, έχουν γίνει ελάχιστα ώστε το νησί και οι κάτοικοι να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου αναφέρει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από την πλευρά της Περιφερειακής Διοίκησης, εστιάζοντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει και που δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεπεραστούν παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται οι ανάλογες προσπάθειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πιστώσεις πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων και έργων στο νησί, αλλά προς το παρόν έχουν δοθεί περίπου 250.000 ευρώ που ήταν για τις πρώτες ημέρες, για τις άμεσες δηλαδή αποκαταστάσεις ζημιών. Αμέσως 25 μηχανήματα έργου με ένα ποσό της τάξης των 150.000 ευρώ απεκατέστησαν το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων καταστροφών προκειμένου να υπάρχει βατότητα και επίσης τώρα μετά από κάποιες διαδικασίες που όπως ξέρετε υπάρχουν και κολλείονται πολλές φορές εξαιτίας της γραφειοκρατίας, ολοκληρώνεται και η διάβαση στους απατσανάδες μέσω της παρακάμψεως. Θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και η κατασκευή της γέφυρας. Έχουμε ένα συνολικό ποσό της τάξης των 3.100.000 ευρώ για την αποκατάσταση της βατότητος. Αυτό το θέμα το εξετάσαμε με τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης και τους Δημοτικούς Συμβούλους σε μια σύσκεψη που έγινε εδώ στο γραφείο μου χθες. Και επίσης αποφασίσαμε ότι πρέπει αυτές οι διαδικασίες να επισκεφθούν. Βέβαια, στη συζήτηση με την παρουσία των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, φαίνεται ότι η γραφειοκρατία σε κάποιο σημείο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Εν τούτης, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, γιατί απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος, απαιτούνται και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε το έργο μέσα στο καλοκαίρι να βρίσκεται σε εξέλιξη και να επιτύχουμε την εκτέλεσή του. Επίσης, υπάρχουν 1.000.000 περίπου 300.000 ευρώ, τα οποία είναι από το ειδικό πρόγραμμα Εύρου. Τα χρήματα αυτά έχουν δεσμευτεί και είναι στη διάθεση της Σαμοθράκης. Άλλες μελέτες, λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο. Και υπάρχει και ένα ποσό, 400.000 ευρώ, είναι μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Σαμοθράκης. Επί της ουσίας, ξεπερνούμε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, πολλοί θα αναρωτηθούν πώς μπορούν αυτά τα χρήματα όλα μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν στη Σαμοθράκη. Πρέπει να σημειώσω, και αυτό έγινε κατανοητό και από τον Δήμαρχο, ότι οι διαδικασίες του νόμου είναι πάρα πολύ δυσχερείς. Δηλαδή δεν υπάρχει ευελιξία. Θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι το νησί βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξεπεραστούν.